Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη τρίτη κατά σειρά παρουσίαση προγραμμάτων της Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι με χαρά που σας καλωσορίζω όλους, αλλά και που έχω μαζί μου στην παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων της Διαιτολογίας τον πρόεδρο του Τμήματος της Επιστήμης Ζωής και Υγείας, τον καθηγητή Κυριάκο Φελέκη, καθώς και την Admission Officer, την Νάταλη Τεζετζιάν. Καλησπέρα, συνάδελφοι, και σε εσάς. Καλησπέρα. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των προγραμμάτων και κάποιες πληροφορίες για τη διαιτολογία, ούτως ώστε να είμαστε όλοι σίγουροι για το επάγγελμα του διαιτολόγου και του διατροφολόγου, πόσο σωστό είναι για εμάς να μπορέσουμε να το ακολουθήσουμε και ότι είναι σωστή επιλογή να το παρακολουθήσουμε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έτσι, θα δούμε μια μικρή παρουσίαση και μετά θα δεχτούμε τις ερωτήσεις που θα είμαστε στη διάθεσή σας και οι τρεις μας για να, να σας δώσουμε όσες πιο πολλές πληροφορίες μπορούμε. Να κάνω τώρα την... Νομίζω βλέπετε όλοι τώρα την παρουσίαση. Είναι, όπως αναφέραμε, διαδικτυακή ενημέρωση για την παρουσίαση των προγραμμάτων της Διαιτολογίας Διατροφής και δεν θα παρουσιαστεί μόνο ένα πρόγραμμα, αλλά όλα τα δικά μας τα προγράμματα. Τόσο το πτυχίο της Διαιτολογίας της Διατροφής, το μεταπτυχιακό της Κλινικής Διαιτολογίας και της Διατροφής, το μεταπτυχιακό της αθλητικής διατροφής και διαιτολογίας με τη διαιτολογική παρέμβαση, καθώς και πολύ λίγα λόγια για το διδακτορικό μας στη διαιτολογία και στη διατροφή. Όμως, πριν να προχωρήσω, θα ήθελα να πω και για τον διαγωνισμό μας που γίνεται ακριβώς για αυτή την παρουσίαση. Ένας διαγωνισμός που είναι για σας με κλήρωση δύο βιβλίων για όλες τις καλύτερες απαντήσεις και αν υπάρχουν πολλές καλές απαντήσεις, που είμαι σίγουρη θα υπάρχουν, θα γίνει με κλήρωση. Τι θα κληρωθεί, τι είναι τα δώρα που θα δοθούσει για αυτή την παρουσίαση, είναι το βιβλίο το δικό μου μαζί με τους δύο συνάδελφους, τη Χριστιανά τη Φιλίππου και τον Αντρέα τον Σάβα, με τίτλο «Τρώω έξυπνα, γυμνάζομαι καλύτερα». Η ερώτηση για σας είναι να μας πείτε τι είναι η διαφορά του διαιτολόγου και του διατροφολόγου. Είναι ο διαιτολόγος το ίδιο με τον διατροφολόγο και ποιες είναι αυτές οι διαφορές. Μπορείτε να μας στείλετε τις απαντήσεις σας εδώ τώρα στα comments όπως μιλούμε, αλλά μπορείτε να μου στείλετε και τις απαντήσεις στο δικό μου email του Πανεπιστημίου που το βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Όμως, για όλους θα υπάρχουν κάποια δώρα. Υπάρχουν τσάντες με γραφική λύλη προσφορά από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για όλους σας, που μπορείτε να περάσετε από το Admissions για να τις παραλάβετε. Όπως έχω πει, θέλω να πούμε μερικά λόγια για το διαιτολόγο και το διατροφολόγο και να σας πω ότι σήμερα διέβαζα έναν άρθρο που έχει εκδοθεί στην Αμερική για τις διάφορες καριέρες και ποια επαγγέλματα θεωρούνται περιζήτητα. Η διαιτολογία θεωρείται έναν από αυτά και μάλιστα ένα άλλο μεγάλο προτέρημα που θεωρεί του από αυτή την έρευνα που είχε γίνει κατάτασαν τη διαιτολογία σαν από τα 10 λιγότερο αχώδης επαγγέλματα. Έχοντας επιφυλάξεις μου για αυτό, για το πόσο αχώδη όχι είναι το συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά αν θεωρήσουμε αυτή την επιστημονική έρευνα για αυτό, αυτά τα επαγγέλματα είναι έναν από τα μεγάλα και θετικά προτερήματα. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν πολλές χώρες ανά το παγκόσμιο που το επάγγελμα του διαιτολόγου θεωρείται ότι είναι κατοχυρωμένο. Όμως, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ότι στην Κύπρο το επάγγελμα του διαιτολόγου είναι κατοχυρωμένο από το 1996. Να σας πω μόνο ότι το 2016 μόνο 33 από τις 42 χώρες ολόκληρες
θεωρούνταν ότι είχαν το επάγγελμα του διαιτολόγου σαν κατοχυρωμένο. Δυστυχώς, σε πολλές όμως χώρες, ενώ το επάγγελμα του διαιτολόγου, η επιστήμη του διαιτολόγου θεωρείται κατοχυρωμένη με νομοθεσία, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την επιστήμη του διατροφολόγου. Είναι ακόμα και στην Κύπρο, από το 2003 εκκρεμεί η αίτηση και του Σύνδεσμου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Κύπρου και του Συμβουλίου Εγγραφής για να κατοχυρωθεί και το επάγγελμα του διατροφολόγου. Πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο, όπως έχω αναφέρει, διέπεται κάτω από νομοθεσία το δικό μας το επάγγελμα και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε όλα τα επίπεδα τα ακαδημαϊκά, και στο πρώτο του πτυχίο και στο δεύτερο πτυχίο, την κλινική διαιτολογία ή την αθλητική διαιτολογία, καθώς και το διδακτορικό, τηρεί την νομοθεσία για την εγγραφή των ατόμων στο ανάλογο μητρό των διαιτολόγων. Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει νομοθεσία στην Κύπρο και είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα και για το Πανεπιστήμιο μας, αλλά και τα ελόγω σώματα που υπάρχουν στην Κύπρο. Έτσι, αρχίζουμε ότι με την κατοχύρωση του επαγγέλματος. Όλοι οι διαιτολόγοι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά. Και οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι. Οι διαιτολόγοι είναι κατοχυρωμένοι και από το Σύνδεσμο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Κύπρου και από το Συμβούλιο Εγγραφής. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους απόφοιτους του δικού μας πανεπιστημίου. Οι διατροφολόγοι μέχρι στιγμής και μέχρι να γίνει η τροποποίηση του νόμου είναι κατοχυρωμένοι βάσει του ή προστατεύονται, είναι καλύτερος όρος να χρησιμοποιήσω, από τον ίδιο το Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Και το Πανεπιστήμιο μας, αλλά και οι εγγεγραμμένοι διαιτολόγοι στην Κύπρο, πρέπει να πούμε ότι έχουν ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου μας, έχουν διεθνή αναγνώριση. Είναι η μόνη απόφοιτη μας της κλινικής διαιτολογίας που είναι και εγγεγραμμένη εκτός από το μεταπτυχιακό του στη κλινική διαιτολογία, εγγεγραμμένη και στο Healthcare Professional Council της Αγγλίας. Είναι μέλη, είμαστε μέλη και σαν Πανεπιστήμιο στο Ευρωπαϊκό Σύλλογο Διαιτολόγων για ολόκληρη την Ευρώπη και είμαστε μέλη στο Commission of Dietetic Registration, όπου έχουμε την αδειοδότηση για την κλινική διαιτολογία. Οι απόφοιτοι μας από την Ελλάδα μπορούν να εγγραφούν και να πάρουν την άδεια τους και από την εγγραφή τους και από το ΔΟΑΤΑΠ, το αναγνωρισμένο σώμα και το παράλληλο σώμα στην Ελλάδα για την αναγνώριση των πτυχίων. Η ερώτησή μας που έχουμε βάλει και στο διαγωνισμό και ίσως να σας βοηθήσει αυτό, τι είναι η μεγάλη ερώτηση και την κάνω κάθε φορά που έχουμε κάποια παρουσίαση, τι είναι ο διαιτολόγος και τι είναι ο διατροφολόγος. Και αυτό θα πρέπει ο κάθε ένας που αποφασίζει να σπουδάσει και να είναι σε αυτό το επάγγελμα να ξέρει τη βασική διαφορά. Οι τίτλοι που μπορεί να έχει ο εγγεγραμμένος κλινικός διαιτολόγος με παγκόσμια αναγνώριση είναι το RD, παντού δηλαδή όταν βλέπουμε τα ακρόνυμα RD σημαίνει κλινικός διαιτολόγος, όπου και το αντίστοιχο το RDN σημαίνει εγγεγραμμένος κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος. Υπάρχουν οι δύο έννοιες του διαιτολόγου και του διατροφολόγου. Πρέπει να πούμε ότι βάσει των διεθνών προδιογραφών είναι αυτό είναι δεδομένο. Ο διαιτολόγος είναι και διατροφολόγος, γιατί πριν να φτάσει στο σημείο να είναι διαιτολόγος πρέπει να κάνει την επιστήμη της διατροφής. Όμως, ο διατροφολόγος δεν είναι διαιτολόγος. Έτσι, αυτόματα όταν κάποιος ονομάζεται διαιτολόγος μπορεί να έχει και τον τίτλο του διατροφολόγου, δεν σημαίνει και το αντίστοιχο. Η διαιτολογία, να πούμε ότι ίσως, αν πολύ απλοϊκά το πω έτσι, είναι πώς μπορεί ο ένας επιστήμονας έμπρακτα να εφαρμόσει την επιστήμη της διατροφής. Δηλαδή, θα μάθουμε τα θρεπτικά συστατικά, παραδείγματος χάρη, θα μάθω όλα τα θρεπτικά συστατικά, θα μάθω τη δράση, παραδείγματος χάρη, τον υδατάνθρακο στη γλυκόζη του αίματος, αλλά εκείνος που θα δώσει τη διατροφή, τη δίαιτα ή το διατροφικό σχέδιο, όπως το ονομάσουμε, στο διαβητικό ή στο άτομο με διαβήτη,
θα είναι ο διαιτολόγος ή ο κλινικός διαιτολόγος. Έτσι, μια γενική συμβουλή μπορεί να δώσει ο διατροφολόγος. Ο διαιτολόγος θα δώσει πολύ πιο συγκεκριμένες οδηγίες. Και να θυμούμαστε πάντα ότι ο διαιτολόγος είναι και διατροφολόγος, ο διατροφολόγος όμως όχι, δεν είναι διαιτολόγος. Εμείς στο Πανεπιστήμιο είμαστε πολύ τυχεροί. Έτσι κι αλλιώς το πτυχίο μας, αρχίζοντας από το πρώτο πτυχίο, το πτυχίο της διαιτολογίας διατροφής, δίνει και τους δύο τίτλους. Βλέπετε εδώ ότι ο διαιτολόγος ορίζεται το άτομο που έχει δίκευση στη διαιτολογία και στη διατροφή και πρέπει αυτή η ειδικότητα να αναγνωριστεί από μια εθνική αρχή, όπως είναι το Academy Quality Management Committee and Scope of Practice Subcommittee of Quality of the Quality Management Committee. Υπάρχουν διάφοροι φορείς που τα αναγνωρίζουν και αυτοί είναι οι δεδομένοι και θα πρέπει να τους ακολουθούμε. Από την άλλη, ο διαιτολόγος εφαρμόζει την επιστήμη της διατροφής για τη σύντηση και την εκπαίδευση μιας ομάδας ανθρώπων και μεμονωμένων ατόμων, τόσο στα θέματα υγείας, αλλά και στην ασθένεια. Θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον πίνακα, τον δανείζομαι από το Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, όπου κατατάσσει τις τρεις βασικές κατηγορίες της επιστήμης της διαιτολογίας και της διατροφής, τον κλινικό διαιτολόγο, τον διαιτολόγο και τον διατροφολόγο. Ο ίδιος ο κλινικός διαιτολόγος είναι εκείνος που έχει το θεραπευτικό και προληπτικό ρόλο. Ο διαιτολόγος έχει προληπτικό ρόλο και ο ίδιος ο διατροφολόγος έχει προληπτικό ρόλο. Η μεγάλη εντάχει διαφορά είναι ότι ο κλινικός διαιτολόγος θα βλέπει τα προβλήματα υγείας. Ο διαιτολόγος βλέπει ατομικά αλλά συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας και ο διατροφολόγος δίνει μόνο γενικές οδηγίες διατροφής σε ομαδικό επίπεδο. Να πούμε αυτό που όσον αφορά ιδιαίτερα όσους ενδιαφέρονται για τα επαγγέλματα και τώρα που υπάρχει το ΓΕΣΥ, το Γενικό Σύστημα Υγείας στην Κύπρο, εκείνοι που θα είναι μέλη του ΓΕΣΥ, για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τις τρεις βασικές κατηγορίες, είναι οι κλινικοί διαιτολόγοι, με προοπτική να μπουν και οι υπόλοιποι. Αλλά στο επόμενο στάδιο, που είναι το δεύτερο στάδιο, που θα μπουν οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, οι πρώτοι επαγγελματίες υγείας που θα μπουν, θα είναι οι κλινικοί διαιτολόγοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε όταν αποφασίζουμε για το τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Γι' αυτό και έχουμε το μεγάλο μας πρόγραμμα της κλινικής διαιτολογίας με τις 1000 ώρες πρακτικής εξάσκησης, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να έχουν τις κατάλληλες ευχέρειες. Ένα πολύ ωραίο σχεδιάγραμμα για το επάγγελμα του διαιτολόγου. Μερικές για τις διαφορές θα έχω ήδη αναφέρει. Και θέλω να πούμε για το σκοπό της διατροφής για να καταλήξουμε στα δικά μας τα προγράμματα. Ο σκοπός της επιστήμης της διατροφής και κατ' επέκταση της διαιτολογίας πρέπει να ενημερώσει για τις ανάγκες του οργανισμού μας σε θρεπτικά συστατικά, να ενημερώσει για τη σωστή και υπεύθυνη διατροφή σε διάφορες ηλικίες, αναγνωρίζει όλες τις ομάδες τροφών και, και τη δική τους περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και μεθοδεύει τον προγραμματισμό για την εκλογή, την αγορά και την παρασκευή των τροφίμων. Τι γίνεται με την απασχόληση των διαιτολόγων στην Κύπρο, στο εξωτερικό και πού δουλεύουν οι απόφοιτοι μας. Η δική μας η απόφοιτη μέχρι στιγμής είναι στη δημόσια και ιδιωτική νοσοκομική περίθαλψη. Είναι συνεργάτες στα διάφορα αυτά κέντρα, νοσοκομεία, κλινικά κέντρα υγείας, περιφερειακά, ιατρία, ιδιωτικά νοσοκομεία υπάρχουν απόφοιτοι μας. Στην κοινότητα, στους παιδικούς σταθμούς, στα γυναικοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, δημοτικά ιατρία, κατασκηνώσεις, στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και Γεωργίας. Σε αθλητικές ομοσποδίες, σε αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια που παρέχουν τα μενού. Στη βιομηχανία που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, είτε στις μονάδες μαζικής εστίασης, που ένας από τα βασικά τους σημεία είναι η ανάλυση των τροφίμων και να διοχετεύουν την επισήμανση των τροφίμων και τον πίνακα για τα διατροφικά στοιχεία, στην εκπαίδευση, σε ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ότι αυτές όλες οι δομές είναι εδώ που μπορούν και οι δικοί μας οι διαιτολόγοι, οι απόφοιτοι μάλλον, να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα
και μέχρι στιγμής βάση και το δικό μας, του δικού μας αρχείου, κανένας, τουλάχιστον όσων εμείς είμαστε ενήμεροι, κανένας από αυτούς δεν είναι εκτός του επαγγέλματος. Είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση. Επίσης, μερικοί από τους διαιτολόγους, σε περίπτωση που θα θέλουν να προχωρήσουν στο μεταπτυχιακό, στην εκπαίδευση μπορεί να γίνει και σε πανεπιστημιακά κέντρα, είτε για κλινική έρευνα. Σε φαρμακευτική βιομηχανία πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί διαιτολόγοι, καθώς και δικοί μας απόφοιτοι, και οι πλήστοι διαιτολόγοι μπορεί να είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα γνωρίσματα τώρα του ενός καλού διαιτολόγου. Ο διαιτολόγος ως μέρος μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας έχει σαν βασικό του ρόλο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των νοσημάτων. Αυτό λέει ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Συνδέσμων Διαιτολόγου. Πρέπει να βασίζεται σε τεκμηρωμένες γνώσεις και σκέψεις και τεκμηρωμένες θέσεις και να μπορεί να αποδείξει αυτά που λέει βάσει επικυρωμένων, ενημερωμένων εξελίξεων και τοποθετήσεων. Αυτό είναι που εμείς διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Υπάρχουν πάρα πολλές αρχές της διαιτολογίας, αλλά αυτό εμείς που κάνουμε είναι πάντα να είναι όλα, όπως ονομάζεται, evidence based, με αποδεικτικά στοιχεία. Και τώρα στα δικά μας τα προγράμματα, είμαστε τυχεροί και είμαστε και το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχουμε προγράμματα στη διαιτολογία και στη διατροφή σε όλο το ακαδημαϊκό επίπεδο. Όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, έχουμε το πτυχίο της διαιτολογίας της διατροφής, το μεταπτυχιακό μας στη κλινική διαιτολογία, το μεταπτυχιακό στην αθλητική διατροφή και διαιτολογία και διατροφική παρέμβαση, καθώς και το διδακτορικό στη διαιτολογία διατροφή, που φέτος θα έχουμε και τον πρώτο μας απόφυτο, την πρώτη μας απόφυτο. Το βασικός σκοπός του προγράμματος μας είναι να καταρτήσουμε επιστήμονες οι οποίοι θα εφαρμόζουν τόσο την επιστήμη της διατροφής όσο και της διαιτολογίας για να βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες και η διατροφική κατάσταση τόσο των μεμονωμένων ατόμων όσο και των ομάδων του πληθυσμού υγιών ή ασθενών. Η κατεύθυνση που μπορούμε να δίνουμε και η επικέντρωση που γίνεται, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία τόσο για τα νεογνά, τα βρέφη, τα παιδιά, στους έφηβους, στην τρίτη ηλικία, στους αθλούμενους, δηλαδή σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Το αντικείμενο σπουδό για τη διαιτολογία δεν είναι ένα περιοριστικό φάσμα, απλό είναι όμως ένα πιο ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Γι' αυτό και οι διαιτολόγοι θα πρέπει να ξέρουν για τη διατροφή, τον μεταβολισμό, παθοφυσιολογία, της βιοχημίας, τη μοριακή βιολογία, επιστήμη των τροφίμων. Συνδυάζει, το κυριότερο ότι συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Πρέπει να πω για το προηγούμενο που έχω πει και πολλές φορές, πολλοί από τους νεαρούς φοιτητές έχουν τη μεγάλη απορία γιατί εγώ χρειάζομαι την παθοφυσιολογία, γιατί εγώ χρειάζομαι τη βιοχημεία, γιατί εγώ χρειάζομαι τη μοριακή βιολογία, τι είναι η επιστήμη των τροφίμων. Οι βάσεις όλης της διαιτολογίας για να μπορέσουμε να δούμε όλες τις χημικές αντιδράσεις των τροφίμων και ποια είναι η δράση τους στον ανθρώπινο οργανισμό βασίζεται στη βιολογική επιστήμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε και να αγαπήσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, ούτως ώστε και που μας παρέχονται στα δικά μας τα προγράμματα, ούτως ώστε να στηρίξουμε το δικό μας το θέμα. Πρέπει να πούμε ότι σε όλα τα επίπεδα το σπουδό, τα προγράμματα μας συνδυάζουν τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Παραδείγματος χάρη, είμαστε το μόνο πρόγραμμα που παρέχει πρακτική άσκηση στο πρώτο πτυχίο, στο μεταπτυχιακό της αθλητικής διατροφής, αλλά έχουμε πρακτική άσκηση σαν μέρος υποχρεωτικό και στο πρώτο μας πτυχίο. Και στο πρώτο πτυχίο, καθώς και πολλές φορές και οπωσδήποτε στο μάστερ της κλινικής διαιτολογίας, που ορίζει ο νόμος να έχουμε τουλάχιστον 1.000 ώρες πρακτικής άσκησης.
Η έρευνα είναι ένα μέρος του πτυχίου μας, γι' αυτό και ακόμα οι φοιτητές του πρώτου πτυχίου, για να μπορέσουν να αποφοιτήσουν, θα πρέπει να κάνουν τη δική τους διατριβή, που είναι από εκεί που αρχίζουν. Έτσι βλέπουμε ότι έχουμε τη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή πρακτική άσκηση και την έρευνα συνδυασμό των τριών από τους τρεις αυτούς πυλώνες. Έχουμε πει ορισμένα πράγματα για το ρόλο του διαιτολόγου. Ασχολείται οπωσδήποτε με τα τρόφιμα και τη διατροφή. Μεταφράζει την επιστήμη στην πράξη για την εφαρμογή της ίδιας της διατροφής. Βλέπει ο διαιτολόγος πώς θα συσχετίσει τα τρόφιμα με τη διατροφή και την υγεία. Και όπως λέω πάντα και στις δικές μου τάξεις, υπάρχει ο παραλληλισμός των τροφίμων. Αρχίζουμε από το τρόφιμο, να μας δώσει τα θρεπτικά συστατικά από τις διάφορες ομάδες τροφών και για το βασικό στόχο να μπορέσει να ανανεώσει, να βοηθεί, να ανανεώσει, να αναπληρώσει και να διορθώσει ορισμένα κύτταρα και ιστούς από τον ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό για να έχουμε την καλύτερη υγεία. Αυτός είναι και ο βασικός παραλληλισμός της διατροφής και σχέση των τροφίμων που έχει στο νου του ο ίδιος ο διαιτολόγος και ο διατροφολόγος για να μπορέσει να καταλήξει είτε στην πρόθεση της καλής υγείας είτε και στη θεραπεία των κλινικών καταστάσεων υγείας. Με όλα αυτά, στη σύνοψη, γιατί είναι στο διαιτολόγο, ο ρόλος του διαιτολόγου στις παρεμβάσεις που περιέχουν διατροφικό μέρος γίνεται όλο και πιο σημαντικό στις τελευταίες δεκαετίες. Ακόμα και τώρα με την πανδημία του COVID-19, πολλές έρευνες και έρευνα που θα σας μιλήσω και σε λίγο που έχει κάνει το ίδιο το τμήμα μας εδώ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το COVID έδειξαν το συσχετισμό της διατροφής με την πρόληψη, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας και των συσχετισμών με την παχυσαρκία και το COVID. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι πόσο ραγδαία αναπτύσσεται αυτή η επιστήμη. Υπάρχει, γιατί είναι στον διαιτολόγο και πάλι, γιατί είναι η σύγχρονη τάση για να εξελιχθεί ο επιστήμονας του χώρου της διατροφής, από απλόν εκπαιδευτή, όλοι είμαστε εκπαιδευτοί, σε έναν προπονητή, όπως μας καλούν πλέον, και ικανό βοηθό του ήδη του ασθενή, αλλά και του ατόμου που χρήζει κάποιας διατροφικής φροντίδας. Ποιοι είναι οι καθηγητές μας για το δικά μας προγράμματα? Οπωσδήποτε είναι πολυθεματικά, όπως είδατε, δεν υπάρχει μόνο διαιτολογία, υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα. Πολλοί είναι οι καθηγητές μας, απλώς βλέπετε κάποια ονόματα, να δείτε έτσι για να βάλετε κάποια εικόνα στο μυαλό σας ποιοι είναι που διδάσκουν στο πρόγραμμά μας. Υπάρχουν βασικά, είναι οι διαιτολόγοι, υπάρχουν εργοφυσιολόγοι, υπάρχουν διατροφολόγοι, υπάρχουν βιοχημικοί διατροφολόγοι, υπάρχουν τεχνολόγοι και επιστήμονες τροφίμων, υπάρχουν βιολόγοι, υπάρχουν επίσης και οι ειδικοί για τα ερευνητικά θέματα, υπάρχουν και πάλι βιοχημικοί, γιατροί, και οπωσδήποτε ηγόμαστε από άτομο που είναι καθόλου υπεύθυνος και κατοξιωμένος στον χώρο της ίδιας της βιολογίας. Εκτός από τους καθηγητές μας, στα προγράμματα υπάρχουν και οι εκπαιδευτές μας. Όλοι οι καθηγητές είναι και εκπαιδευτές, αλλά υπάρχουν και καταξιωμένοι κλινικοί διαιτολόγοι που είναι εκπαιδευτές, τόσο στην Κύπρο, αλλά και είμαστε με χαρά που ανακοινώνουμε ότι έχουμε εκπαιδευτές και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το Πανεπιστήμιο μας, θα δείτε ακόμα μια εικόνα μετά. Εδώ βλέπετε και πόσο, όπως έχουμε πει, το επάγγελμα του διαιτολόγου είναι πολυθεματικό. Δεν είναι μόνο τις αίθουσες των διαιτολογίας που χρησιμοποιούμε, αλλά χρησιμοποιούμε και πολλά εργαστήρια, όπως το εργαστήριο της βιολογίας, της χημίας, της βιοχημίας, ακόμα και της νεσολευτικής. Και τι βλέπουμε τώρα το κάθε ένα για το δικό μας τα προγράμματα, πολύ γρήγορα για το τι ισχύει για το κάθε πρόγραμμα. Αρχίζω με το πρόγραμμα της διαιτολογίας διατροφής, το πτυχίο, τον BSc, που είναι 4 χρόνια για full time. Και μας δίνει πτυχίο. Αποτελείται από 240 ελάχιστες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.
Και το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά, εκτός και αν υπάρχει η κατάλληλη ομάδα φοιτητών στα αγγλικά. Αλλά η κύρια και η βασική γλώσσα είναι στα ελληνικά. Το πρόγραμμα συνδυάζει και πάλι, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, τη γνώση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, αλλά διαμέσου της πρακτικής. Έχουν πρακτική και σε αυτό το επίπεδο, στις 260 ώρες σε νοσοκομείο, κλινική, στην κοινότητα, στον ιδιωτικό τομέα, στις υπηρεσιακές μονάδες, αλλά και σε γραφεία διαιτολόγων. Έτσι, ακόμα και από φοιτητές του πρώτου πτυχίου, φεύγουν από το πανεπιστήμιο και είναι έτοιμοι να μπορούν ήδη να εργοδοτηθούν ή και ακόμα να έχουν το δικό τους το γραφείο. Έχουμε αναφέρει τις πόσες ευκαιρίες έχουν για τη σταδιοδρομία τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να το αναφέρω για ακόμα μια φορά ότι όλοι οι απόφοιτοι μας μπορούν να αιτηθούν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμου και Διαιτολόγων, καθώς και στο Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Με όλα αυτά θα ήθελα να ακούσουμε και τι έχουν να πούν και οι δικοί μας εκπαιδευτές. Θα δείτε κάποια μικρά βιντεάκια σε ολόκληρη αυτή τη διαδρομή. Το πρώτο βιντεάκι που θα δούμε είναι από τη συνάδελφο την Νικολέτα Ντοζή, που είναι κλινική διαιτολόγος, είναι εκπαιδεύτρια και είναι και φοιτήτρια του διδακτορικού στο πανεπιστήμιο μας. Έχει κατεξοχήν εκπαίδευση και του πρώτου πτυχίου, αλλά και της κλινικής διαιτολογίας. Γεια σας. Ονομάζομαι Νικολέτα Ντοζή και είμαι εκπαιδευτής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το 2012. Οι εκπαιδευτές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχουν πιστοποιητικό Train the Trainer από γνωστό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η πρακτική άσκηση γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Είναι από τα λίγα πανεπιστήμια που προσφέρει πρακτική άσκηση και σε προπτυχιακούς φοιτητές για να τους βοηθήσει να καταλήξουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Η κλινική άσκηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται κυρίως σε νοσοκομεία, γεροκομεία, κλινικές και ιδιωτικά γραφεία, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολύπλοκα περιστατικά που θα τους βοηθήσει με σιγουριά και ασφάλεια και πάντα με επαγγελματισμό να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους ασθενείς. Ευχαριστούμε την Νικολέτσα. Κάποιες φωτογραφίες από επισκέψεις σε βιομηχανίες τροφίμων. Βλέπετε ότι έχουμε πει ότι μπορούν να, και για τη διαδικασία του HACCP, απλώς και για ελέγξη έλεγχων των διάφορων επισκεπτικών μονάδων ή και για πληροφόρηση για τη διατροφική αξία των διάφορων τροφίμων. Το πρόγραμμα μας πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα μαθήματα της βιολογίας, που σας αναφέρω, κάποια μαθήματα της βιολογίας, μικροβιολογία τροφίμων και εργαστήριο, η χημεία των τροφίμων, η επιστήμη των τροφίμων, ο μεταβολισμός σε διαφορετικές φάσεις, η δημοσία υγεία και διατροφή της κοινωνίας, συμβουλευτική, αθλητισμός και διατροφή, η διατροφική αξιολόγηση, τα διάφορα θέματα, τα διάφορα επίπεδα της ιατρικής θεραπείας και διατροφικής διαιτολογίας, οι αρχές στη διασφάλιση των ποιοτήτων των τροφίμων, τρόφιμα, πολισμός και διατροφή. Απλώς διαβάζω η μεθολογία έρευνα στη διαιτολογία, διαβάζω μερικά από τα μαθήματα. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο να τα δούμε. Να πούμε ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμά μας και το καινούργιο μάθημα Nutrition 2265, που είναι η μεταβολομική, η κατανόηση της νέας εποχής του μεταβολισμού, ένα από τα κέρια θέματα που απασχολούν πλέον τους διαιτολόγους. Είναι πολύ πιο, ακούνται τα ονόματα, κάποια λίγο πιο πολύπλοκα από άλλα, αλλά να πούμε ότι όλα είναι με μεγάλο ενδιαφέρον που μπορούν να ενημερώσουν τον φοιτητή και τον μέλλοντα διαιτολόγο για το πώς θα πρέπει να έχει τη σωστή τεκμηρίωση. Εδώ βλέπουμε ότι εκτός από τα βασικά μαθήματα, το βασικό κορμό που είναι τα μαθήματα της διαιτολογίας, το Πανεπιστήμιο μας προσφέρει και μια πιο αγιονική γνώση όσον αφορά τη γλωσσική έκφραση, γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν κάποιες τάξεις στα αγγλικά. Υπάρχει βιοστατιστική που χρειάζονται για την έρευνα τους οι ίδιοι διαιτολόγοι, μαθήματα ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, καθώς και για να μπορέσει να διαχειριστεί, αφού ο διαιτολόγος είναι πάντα στα μέσα μαζικής ανημέρωσης, αρθρογραφή, υπάρχουν και τα μαθήματα για marketing και για management.
Να ξέρετε ότι πολύ, αυτά είναι πολύ μικρά για να τα δείτε, αλλά ο σκοπός που τα έβαλα δεν είναι για να μπορεί να τα διαβάσετε. Αυτό θα τα διαβάσετε όταν θα παρακολουθήσετε πραγματικά το πρόγραμμά μας. Αλλά είναι ούτως ώστε για να καταλάβουμε ότι είναι οργανωμένα τα μαθήματα και ο φοιτητής ξέρει ανά τρίμηνο τι μαθήματα θα πρέπει να παίρνει για να διασφαλίσει ότι θα τελειώσει, νομένου όχι τους κατάλληλους βαθμούς, θα τελειώσει στο συγκεκριμένο χρόνο. Μπορείτε να δείτε όλο το Academic Path στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, όσον αφορά την κλινική διαιτολογία, που είναι 2 χρόνια, με πέραν των 1.100 ωρών πρακτικής άσκησης, 1.015 είναι εκείνο που μας υποχρεώνει, εμείς δίνουμε πάντα περισσότερες. Έχει στόχο αυτό το πρόγραμμα να εφαρμόσει τις είμαστε το μόνο, πρέπει να πω ότι είμαστε και το μόνο πανεπιστήμιο που έχουμε τα 2 χρόνια της κλινικής διαιτολογίας, που είναι πολύ σημαντικό, και έχει στο στόχο να εφαρμόσει τις προηγούμενες γνώσεις φυσιολογίας, βιολογίας, διατροφής, σε συναφή θέματα στο κλινικό περιβάλλον για να ενσωματώσουν αυτό, να ενσωματωθούν αυτά με τη διατροφή και τη διαιτολογία. Μετά την ολοκλήρωση των 2 χρόνων και τη συμπλήρωση της πρακτικής άσκησης, μπορούν τα άτομά μας να εγγραφούν στο Μητρό του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων, Τροφίμων και Διαιτολόγων, καθώς και να έχουν τον τίτλο του RD από το HCPC. Είναι και αυτό το πρόγραμμα 120 credits, 240 ECTS και θέλουμε την απονομή του πτυχίου του μεταπτυχιακού να είναι με τουλάχιστον βαθμό το 3 από το 4. Στοχεύει να εφαρμόσει όπως έχουμε πει τις γνώσεις που είχε γνωρίσει το κάθε άτομο και να πούμε ότι πολλοί από τους απόφοιτους μας εκτός από τα κρατικά τους στα γραφεία δουλεύουν σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά καθώς και είναι συγγραφείς ή δημοσιογράφοι ήδη σε διάφορα θέματα διατροφής και διαιτολογίας. Τώρα, έχουμε πει ότι οι φοιτητές θα μπορούν να αναλάβουν 3 πρακτικές, μάλλον λέμε ότι θα έχουν τις 1.100 ώρες και θα πρέπει να αναλάβουν 3 βασικές πρακτικές, 4 βασικές πρακτικές, γιατί η τελευταία χωρίζεται σε 2 και συνολικά περισσότερο από 24 εβδομάδες σε νοσοκομεία, κλινικές, κοινότητα, στον ιδιωτικό τομέα, στις επιστημιστικές μονάδες, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα. Παρόλο που δεν το έχω αναφέρει ότι οι φοιτητές μας στο πρώτο πτυχίο μπορούν να εκμεταλλευτούν και το Erasmus, στο δεύτερο, στο μεταπτυχιακό, προτιμούμε, παρόλο που μπορούν να κάνουν το Erasmus, προτιμούμε να κρατήσουν το πτυχίο τους και τις ώρες τους στο δικό μας το πανεπιστήμιο, ώστε να έχουν μια συμπληρωμένη ομάδα στην διαιτολογία και διατροφή. Ακόμα σας που τους εκπαιδευτές μας έχει κάποια μικρά στοιχεία που θα ήθελε να σας ενημερώσει η Νικολέτα Παπαδοπούλου. Γεια σας. Ονομάζομαι Νικολέτα Παπαδοπούλου. Είμαι κλινικός διαιτολόγος και είμαι ένας από τους εκπαιδευτικούς στο τμήμα της κλινικής διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εκτός από την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, διδάσκω και κάποια μαθήματα σαν ειδικός εκπαιδευτικός στο τμήμα της κλινικής διαιτολογίας. Στόχος μας στο Πανεπιστήμιο είναι η εκπαίδευση των φοιτητών μας στον κλάδο της κλινικής διαιτολογίας. Αυτό επιτυχάνεται μέσω της πρακτικής άσκησης και την ανάλυση διαφόρων ειδών περιστατικών σε κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, σε κατοίκων επισκέψεις. Επίσης, εκπαίδευση γίνεται και στα γραφεία εκπαιδευτών κλινικών διαιτολόγων. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές τη μοναδική ευκαιρία για να μάθουν και να βοηθηθούν στο να στηθούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες στον κλάδο της κλινικής διαιτολογίας. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο. Και αυτό είναι τα προγράμματα, οι τίτλοι των μαθημάτων για το μεταπτυχιακό της κλινικής διαιτολογίας. Οι κλινικοί διαιτολόγοι μπορούν να εργαστούν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα της υγείας, καθώς και σε διάφορα ιδρύματα και ο σκοπός τους είναι ο σχεδιασμός, η εκπαίδευση, η εποπτεία και η αξιολόγηση ενός κλινικού προγράμματος διατροφής και διαιτολογίας. Χρησιμοποιούμε το πρότυπο που είναι για τη διεθνή, όπως ονομάζεται, International Medical Nutrition Terminology,
η διεθνή ορολογία για τους διαιτολόγους, τη διαδικασία διατροφικής και διαιτολογικής φροντίδας. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι αυτό το σύστημα είναι και που θα χρησιμοποιηθεί και στο ΙΕΣΥ, όπου γίνεται αξιολόγηση, γίνεται διατροφική διάγνωση που έχει αναγνωριστεί σαν επίσημος όρος, σχεδιασμός της παρέμβασης της διαιτολογικής, εφαρμογή της παρέμβασης, παρακολούθηση και ανασκόπηση, καθώς και επαναξιολόγηση. Αυτή είναι ένας τρόπος που παγκόσμια πλέον χρησιμοποιείται από τους διαιτολόγους και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ότι το υιοθετήσαμε στο ίδιο το πανεπιστήμιο το δικό μας και το διδάσκουμε για να έχουμε εμπεριστατωμένους και πολύ καλά προηγμένους απόφοιτους διαιτολογίας. Έχουμε ακόμα μία παρέμβαση. Είμαι κλινικός διαιτολόγος. Είμαι εκπαιδευτής και καθηγητής στο Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει προγράμματα πρακτικής άσκησης στους προπτυχιακούς καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το κάθε πρόγραμμα είναι βασισμένο στο επίπεδο γνώσεων των φοιτητών και οι απαιτήσεις είναι ανάλογες με το επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών. Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι η Μαργαρίτα Σοκράτους. Είμαι κλινική διαιτολόγος και εργάζομαι σαν εκπαιδευτικός στον κλάδο της κλινικής διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στο κομμάτι της πρακτικής κλινικής εξάσκησης των φοιτητών, η οποία γίνεται σε διαιτολογικά γραφεία, σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία και σε και τους φοιτητές να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επαγγέλματος του διαιτολόγου και να δουν πραγματικά περιστατικά στον χώρο που συμβαίνει. Ευχαριστούμε και τις δύο συνάδελφους, και την Άννα Τυπαχίδα και την Μαργαρίτα Σοκράτους για αυτή την τοποθέτηση. Και το πρώτο τελευταίο μας πρόγραμμα είναι το μεταπτυχιακό της αθλητικής διαιτολογίας διατροφής, που είναι 12 μήνες ή 3 τρίμηνα με 260 ώρες πρακτικής άσκησης. Πρέπει να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο μας κατέχει μια ηγετική θέση στον τομέα του σπορ, της επιστήμης και άσκησης και της διαιτολογίας διατροφής. Είναι για 1,5 χρόνο και πρέπει να πούμε ότι οι φοιτητές που κάνουν το μεταπτυχιακό στην κλινική διαιτολογία έχουν ένα προτέρημα, γιατί μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να τελειώσουν και το μεταπτυχιακό της αθλητικής διατροφής, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν και τον διπλό των τίτλων και του κλινικού διαιτολόγου, αλλά και του αθλητικού διαιτολόγου, που θεωρείται έναν από τα πιο ελίτ, τα πιο προνομιούχα και τεκμηριωμένες κριτήρια για τη διαιτολογία και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Και αυτοί οι αποφοιτοί μας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για γραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων, Τροφίμων και Διαιτολόγων ως αθλητικοί διαιτολόγοι, γιατί ακριβώς έχουμε τον τίτλο και αθλητικοί διατροφολόγοι και αθλητικοί διαιτολόγοι και διατροφολόγοι. Στηρίζεται από καθηγητές στην αθλητική διατροφή αυτό το πρόγραμμα, αλλά και την αθλητική επιστήμη. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι διαιτολόγοι και οι εργοφυσιολόγοι και οι τεκμηριωμένα άτομα, οι ειδικοί από την αθλητική επιστήμη. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα διάφορα μαθήματα, όπως είναι η sports and exercise και η επιστήμη της διατροφής. Η αξιολόγηση fitness και καθώς πώς το άτομο να δίνει τις ειδικές οδηγίες για την άσκηση. Αναπτυγμένη ή προηγμένη διατροφική επιδημιολογία, η αθλητική διατροφή. Όλα αυτά είναι μερικά, ακόμα και η πρακτική άσκηση, που είναι συγκεκριμένα και σε συγκεκριμένα σεμέστερ, ούτως ώστε να μπορέσει το άτομο να τελειώσει στον ακριβώς τη δική του χρονική διάρκεια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τη δική μας πρακτική άσκηση, τόσο στους κλινικούς όσο και στους αθλητικούς, αλλά και στο πρώτο μας πτυχίο. Και γι' αυτό, γιατί και οι φοιτητές μας πάντα μας κάνουν περήφανους και αφήνουν δείγματα εργασίας στα κέντρα που δουλεύουν. Νομίζω ότι
πάντα και όλοι τους είναι χαρούμενοι όταν βρίσκονται στα διάφορα κέντρα της εκπαίδευσης και πρέπει να πω ότι τελικά καταλήγουμε να είμαστε μια οικογένεια, μια παρέα και όλοι συμπεριφερόμαστε σε όλους όπως και να είμαστε όλοι συνάδελφοι και αυτό είναι και το μότο που θέλουμε να δώσουμε. Πάντα μαζί με τον κάθε ένα φοιτητή θα υπάρχει και δίπλα του ο ίδιος ο καθηγητής τους. Από τους φοιτητές τελειώνουμε με τον Άγγελο τον Βλαχογιάννη που έκανε μαζί μας μεταπτυχιακό στην αθλητική διατροφή. Είναι και τώρα PhD candidate στη διατροφή και διαιτολογία και είναι και εκπαιδευτής της αθλητικής διατροφής. Γεια σας, ονομάζομαι Άγγελος Βλαχογιάννης και είμαι αθλητικός διαιτολόγος απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος της αθλητικής διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Αυτή τη στιγμή κάνω το διδακτορικό μου στη διατροφή και διαιτολογία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και εργάζομαι ως αθλητικός διαιτολόγος στο UFIT, το Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, είμαι εκπαιδευτής των αθλητικών διαιτολόγων και στο απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος έλαβα άριστες γνώσεις και ερεθίσματα για τη διερεύνηση και περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης αθλητικής διατροφής, τα οποία είναι αυτά που με έκαναν να συνεχίσω και σε σπουδές διδακτορικό επίπεδο. Ως εκπαιδευτής, ο στόχος μας είναι η άρδη επιστημονική γνώση και πρακτική κατάρτιση των μελλοντικών αθλητικών διαιτολόγων, καθώς και η χρήση της ίδιας με εμάς όρεξη για γνώση και πρόοδο. Ευχαριστούμε και τον Άγγελο. Και τελειώνουμε με το διδακτορικό. Το διδακτορικό μας είναι 3 χρόνια. Είναι 180 ECTS. Έχει 3 αναγκαστικές τάξεις και μετά είναι η διατροφή του διατριβή, συγγνώμη, διατριβή του ατόμου. Πάντα ο διαιτολόγος μιλά για διατροφή. Η διατριβή του κάθε ενός από τους υποψήφιους μας για να μπορέσουν να τελειώσουν στα 3 χρόνια, παρόλο που θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να προχωρήσει και μέχρι τα 7 χρόνια. Δεχόμαστε φοιτητές μια φορά το χρόνο και πρέπει να πούμε ότι τα θέματα είναι βάση και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των καθηγητών, αλλά και των ίδιων το δικό μας φοιτητό. Και τελειώνουμε με τους εκπαιδευτές. Είμαι ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Κλινικός διαιτολόγος διατροφολόγος. Υποψήφιος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο τμήμα διατροφή και διαιτολογία. Παράλληλα, είμαι εκπαιδευτής στην πρακτική άσκηση του μεταπτυχιακού προγράμματος κλινικής και διαιτολογίας του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναπτύξει συνεργασίες με κλινικές και νοσηλευτήρια. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν σε ασθενείς που βρίσκονται στα νοσοκομεία, σε διάφορες κλινικές. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν με άλλους επαγγελματίες υγείας για να μάθουν πώς γίνεται μια σωστή και ολοκληρωμένη θεραπεία για τον ασθενή. Τέλος, οι φοιτητές, μετά από μια σειρά διαλέξεων που προγραμματίζονται, έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα μεγαλύτερο ακροατήριο. Το πρόγραμμα κλινικής διαιτολογίας και διατροφής δίνει όλα τα εφόδια σε ένα φοιτητή για να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις στο χώρο εργασίας του. Ευχαριστούμε για τον Δημήτρη. Πώς βαθμολογούμε και θέλω να δείτε απλώς μερικές φωτογραφίες από τα εργαστήρια μας και τις τάξεις μας. Όμως θα ήταν παράληψη μου αυτή η παρουσίαση και, να μην κλείσω, και θα κλείσω με αυτό, υπόσχομαι και στους συνάδελφους, για το πόση δύναμη και πόση ακριβώς δύναμη αντλούμε από τους ίδιους τους φοιτητές μας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα αυτό το λογοπαίγνιο του Νίκου του Καζαντζάκη, όπου λέει ότι ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο ίδιος ο φοιτητής του, ο ίδιος ο μαθητής του, και όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να κρεμιστεί, ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να φτιάξει τις δικές του γέφυρες. Εμείς θέλουμε να είμαστε αυτή η γέφυρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσία για τους ίδιους τους φοιτητές μας και όραμά μας ίσως είναι εκείνοι να επιτύχουν ακόμα περισσότερα από ό,τι θεωρούμε ότι εμείς έχουμε πετύχει. Όμως θα ήταν παράληψη αν εδώ δεν μιλούσαν ήδη οι φοιτητές. Γιατί επέλεξες τον κλάδο της διαιτολογίας και τι σημαίνει για σένα η διατροφή?
Γεια σας, ονομάζομαι Παυλίνα Θεοδωρού, είμαι φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ακολουθώ τον κλάδο διατροφολογίας διαιτολογίας στο δεύτερο έτος. Διατροφή για μένα θα πει ευεξία και εμφάνιση για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Και ποιο είναι το δυνατό σημείο αυτού του κλάδου? Ότι το Πανεπιστήμιο διαθέτει ισχυρές βάσεις μαθημάτων όπως χημεία τροφίμων και μικροβιολογία για μεταγενέστερες ακαδημαϊκές σπουδές. Είμαι η Φαράη Κατέμ. Τελείωσα το πτυχίο μου εδώ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 19 και συνεχίσα το μεταπτυχιακό μου κλινικής διαιτολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η διατροφή σημαίνει για μένα πρόληψη από διάφορες ασθένειες αλλά και μακροζωία. Και επέλεξα αυτόν τον κλάδο διότι λόγω της πρακτικής άσκησης, που είναι πολύπλευρη, με διάφορες δραστηριότητες όπως η διατροφική αξιολόγηση και παρέμβαση του ασθενή σε διάφορα ιδιωτικά νοσοκομεία, γεροκομεία αλλά και σε γραφεία κλινικών διαιτολόγων. Επίσης, πηγαίνουμε σε διάφορα στρατόπεδα για ερευνητικούς σκοπούς. Κάνουμε προϊόντα σε σχολεία, λύκεια, γυμνάσια. Είμαι η Άννα Μιχαήλ. Έχω αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας στον κλάδο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Έχω μετά ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της κλινικής διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου αποφοίτησα φέτος. Για μένα η διατροφή σημαίνει η εκπαίδευση των διατροφικών συνηθειών, έτσι ώστε το άτομο να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Και τώρα αποφάσισα να συνεχίσω με το διδακτορικό μου διατροφής και διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, έτσι ώστε να κάνω και εγώ την ειδικευσή μου. Είμαστε πολύ περήφανοι για όλους τους φοιτητές μας. Αυτό ήταν μόνο μερικά παραδείγματα και ευχαριστώ και τις τρεις συναδέλφους τώρα, οι μελλοντικούς συναδέλφους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το ημέριμνα των φοιτητών μας και να πούμε ότι είμαστε το πανεπιστήμιο που έχουμε το Nutrition and Dietetics Student Club, ο όμιλος των διαιτολόγων, των φοιτητών διαιτολόγων, που όπου δείχνουν και τις δικές τους ηγετικές τάσεις, καθώς και τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν από μόνοι τους. Ακούστε τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει το Φοιτητικό Ενεργό Όμιλο Διατροφής και Διαιτολογίας, όπου είμαστε η φωνή των φοιτητών για οποιασδήποτε ανησυχίες που μπορεί να έχουν. Κάνουμε και διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις εδώ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπως γιορτές όπως Χριστούγεννα και Πάσχα. Το πιο πρόσφατο event που είχε γίνει ήταν αυτό το Άγιο Βαλεντίνου, όπου είχαν φτιαχτεί χειροποίητες υγιεινές λειτουργίες, είχαν γίνει ερωτηματολόγια και δωρεάν λιπομετρήσεις. Και όλα τα έσοδα που είχαν μαζευτεί είχαν πάει για φιλανθρωπικό σκοπό στο Ίδρυμα Μαζί, που είναι για τα παιδιά με διατροφικές διαταραχές. Ευχαριστούμε. Να πούμε όμως ότι οι φοιτητές μας κάνουν και θελοντική προσφορά. Ακούσετε ότι ήταν μέχρι το Φεβράριο, γιατί μετά είχαμε τον εκκλεισμό για το COVID. Και εκεί ήταν που άρχισε και η εθελοντική προσφορά των φοιτητών μας, όπως στο Ογκολογικό Κέντρο, για τις θερμομετρήσεις. Και τους ευχαριστούμε. Όπως έχω πει, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ερευνητικό μας πρόγραμμα, τόσο και στο BSc και στο μεταπτυχιακό, αλλά και στο PhD. Λόγω της έλλειψης του χρόνου δεν θα παρουσιάσω τις έρευνες, αλλά θέλω να δούμε μαζί πώς φαίνεται το πανεπιστήμιο μας. Μέχρι όμως να δείτε αυτό το μικρό βίντεο που είναι και το τελευταίο βίντεο, παρακαλώ σημειώστε τις ερωτήσεις σας. Μπορεί να το γράψετε στο σημείο που λέγει τα σχόλια, ούτως ώστε να τις δούμε και θα σας απαντήσω και εγώ, τόσο εγώ, αλλά όσο και ο κύριος Φελέκης και η κυρία Τεζεκιάν. Όπως βλέπετε ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, ίσως η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή οικογένεια στην Κύπρο. Το μότο μας είναι αυτό το μότο του Πανεπιστήμιου Think Big και θεωρούμε ότι και εσείς αν διαλέξετε να είσαστε μαζί μας στα προγράμματα της διαιτολογίας, θα μπορείτε να μοιραστείτε και αυτή τη χαρά αλλά και αυτή την ευχέρεια
και να είσαστε ακαδημαϊκά τεκμηριωμένοι για το, πρόγραμμα, για οποιοδήποτε πρόγραμμα της διαιτολογίας και της διατροφής, αλλά να ζήσετε και την κατάλληλη φοιτητική ζωή και να κάνετε τους βασικούς δεσμούς που θα σας ακολουθήσουν στο μέλλον σας. Θα πάρουμε τις ερωτήσεις σας, αλλά μπορείτε να μου στείλετε και συγκεκριμένες ερωτήσεις στο δικό μου το email του Πανεπιστημίου που βλέπετε εδώ. Στη σύμβουλο εισδοχή στο φοιτητό μας, τη Μέλανη τη Στραντή, βλέπετε το δικό της το email εδώ, καθώς και στη Νάταλη Ντεμερτζιά, που είναι η ανώτερη σύμβουλος που εδώ, και βλέπετε το δικό της το email εδώ. Αυτά ήταν, βλέπετε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Αθήνα και το Ηράκλειο. Θα το ξαναπαρουσιάσουμε θα παρουσιάσουμε ξανά αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας, ούτως ώστε να μπορείτε ελεύθερα να κάνετε τις ερωτήσεις σας είτε τώρα εδώ ή σε μεταγενέστερο στάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε και τώρα θα λάβουμε τις δικές σας ερωτήσεις. Νάτια, Νάταλη, είσαι κλειστή. Να σας καλωσορίσω και εγώ, λοιπόν, με τη σειρά μου. Μέχρι να σκεφτείτε τις ερωτήσεις για να μπορέσετε να τις γράψετε στο chat. Ονομάζομαι Νάταλη Ντεμιρτζιάν, είμαι ανώτερη σύμβουλος στο τμήμα εισδοχής φοιτητών. Λίγα λόγια για τη διαδικασία της αίτησης, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Θα μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να κάνετε την αίτησή σας online και ακολούθως να ανεβάσετε όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, όπως είναι το αποληπτήριο λυκείου, μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σας και μια πιστοποίηση αγγλικών, εάν έχετε. Η γνώση των αγγλικών δεν είναι προαπαιτούμενο προσόν. Εάν δεν έχετε τα αγγλικά, δεν μετρά προς την εισδοχή σας στο πανεπιστήμιο. Μπορείτε να κάνετε και ένα τεστ στο πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε το επίπεδό σας. Είναι τεστ τοποθέτησης αγγλικών, στην ουσία, για να ξέρουμε και σε τι τάξη να μπορέσουμε να σας τοποθετήσουμε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας, να κλείσουμε και κάποιο ραντεβού, να έρθετε από κοντά, να σας δώσουμε πληροφορίες και από κοντά, να σας συμβουλέψουμε. Τα κριτήρια εισδοχής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα πολιτήριο με ελάχιστο βαθμό, το 15. Είναι καλά να έχετε επιλεγμένα τα μαθήματα χημίας και βιολογίας. Ωστόσο, εάν δεν τα έχετε, πάλι μπορείτε να εισαχθείτε με κάποια ίσως επιπλέον μαθήματα. Σας ευχαριστούμε εμείς να κάνετε την αίτησή σας και η κάθε αίτηση την αξιολογούμε κατά περίπτωση. Ακόμα και αν μπορώ να συμπληρώσω σε αυτό που είχες πει, Νατάλη, στο μεταπτυχιακό γίνονται δεχτοί και άλλοι φοιτητές που μπορεί να μην έχουν την κατεύθυνσή τους ακριβώς στη διαιτολογία ή στη διατροφή, μπορεί να είναι σε κάποιο σχετικό κλάδο, όπως είναι επιστήμη τροφίμων ή μπορεί να είναι sports science, ανάλογα με το ποιο μεταπτυχιακό έχουν. Και τότε δίνονται τα μαθήματα foundations, όπως ονομάζονται, και έχουν εγκριθεί αυτά από το Συμβούλιο Εγγραφής, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν το επάγγελμα ενώσον τελειώσουν. Επίσης, μπορούμε να σας δώσουμε και πληροφορίες για τα δίδακτρα και τις υποτροφίες που προσφέρουμε. Δίνονται υποτροφίες και βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης, αλλά και βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Έτσι, σας ευχαριστούμε να έρθετε να μας δείτε από κοντά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε και εμείς όλες τις λεπτομέρειες για τα προγράμματα. Κύριε Φελέκη, θα θέλετε κάτι να συμπληρώσετε ή να τοποθετηθείτε σε αυτά που έχουμε αναφέρει, τα πολύ λίγα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέου, για την εξαιρετική παρουσίαση. Λίγο μεγάλη, αλλά περιστατωμένη. Εντάξει, νομίζω ότι τα έχετε πει όλα. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας οι ενδιαφερόμενοι. Ακόμα και όσοι βρίσκονται στην Κύπρο μπορούν να μας επισκεφθούν, να επικοινωνήσουν μαζί μας για να δουν και τους χώρους μας, τα εργαστήρια. Είναι ευπρόσδεκτοι.
Μάλιστα, θα οργανώσουμε και μικρές ομάδες tour στα εργαστήρια μας για να δουν και τους χώρους. Και είμαστε εδώ για οτιδήποτε θέλουν να ρωτήσουν και να λύσουν οποιαδήποτε πορεία υπάρχει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα μαθήματα ξεκινούν 28 Σεπτεμβρίου, να το πούμε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε κανονικά, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, με όλες τις προφυλάξεις που μπορούμε να παρέχουμε. Επίσης, έχουμε... να αναφέρω ότι ο κάθε φοιτητής έχει το δικό του προσωπικό ακαδημαϊκό σύμβουλο. Κάθε αρχή του τετραμήνου πηγαίνει και κλείνει κάποιο ραντεβού με τον προσωπικό του ακαδημαϊκό σύμβουλο, ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους, μαζί με τις επιλογές μαθημάτων, αλλά και οτιδήποτε άλλα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Μπορεί ο φοιτητής να απευθύνεται στον προσωπικό του ακαδημαϊκό σύμβουλο. Οι καθηγητές μας είναι πολύ πρόθυμοι, έχουν ώρες γραφείου. Όποτε χρειαστείτε οτιδήποτε, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού και με τους καθηγητές και να λύνετε τις απορίες σας. Νάταλη, βλέπω ότι έχουμε μια ερώτηση που αφορά τα δίδακτρα. Ναι, φαντάζομαι θα απαντήσουμε ατομικά. Ναι, τα δίδακτρα κυμαίνονται περίπου μεταξύ 8 και 10 χιλιάδες ευρώ ανά έτος. Ωστόσο, το κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικά δίδακτρα, άρα αν έχετε απορία για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα σας απαντήσουμε προσωπικά μετά σε προσωπικό μήνυμα. Ακόμα μία ερώτηση από ό,τι βλέπω εδώ στο Messenger για επιπλέον ερωτήσεις. Υπάρχει ερώτηση αν το επάγγελμα μας ή οι απόφοιτοι μας μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός από την Κύπρο. Και βέβαια μπορούν να το εξασκήσουν. Όπως έχουμε πει, το δικό μας το πτυχίο είναι βασισμένο και βάσει στη νομοθεσία για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του διαιτολόγου και είναι εναρμονισμένη αυτή η νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, οι απόφοιτοι μας μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα βάσει και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που από ό,τι ξέρουμε και από τους δικούς μας τους φοιτητές, φοιτητές μας με τα κατάλληλα στοιχεία που ζητάει κάθε χώρα έχουν εργοδοτηθεί ακόμα και στην Αμερική. Έτσι, ναι, η απάντηση είναι ότι μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα παντού. Είναι αναγνωρισμένο το πτυχίο μας, αναγνωρισμένα όλα τα επίπεδα του πτυχίου, των πτυχίων και να μπορεί να έχει την ακαδημαϊκή τεκμηρίωση ο κάθε απόφοιτος. Βλέπω ότι έχουμε απαντήσεις όσον αφορά το τι είναι ο διαιτολόγος, ο διατροφολόγος. Έχουμε εδώ και στα σχόλια μας, αλλά έχουμε βλέπω ότι γίνεται και στα email μου του Πανεπιστημίου. Έτσι, ξέρω, συνάδελφοι, αν θέλετε να τα δώσουμε τώρα τα βιβλία ή να πρέπει να διαβάσω και τις υπόλοιπες απαντήσεις που είναι στο email και να το ανακοινώσουμε. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να είναι τόσο ώστε να δούμε ακριβώς. Και με τη δική σας την άδεια, τις απαντήσεις τις δικές σας θα τις ανακοινώσουμε για να υπάρχει και η διαφάνεια, αλλά και για να δούμε ακριβώς τη δική σας στις σκέψεις για το είναι επιστήμη της διαιτολογίας διατροφής. Και... Σας ευχαριστούμε, Δόκτωρ Ανδρέου. Εγώ ευχαριστώ. Και όσοι άλλο χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ. Και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.